Σεβασμιότατε Άγιοι Πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Σημερινή μέρα είναι μια μέρα τιμής και μνήμης. Τιμής και μνήμης για έναν άνθρωπο που άφησε βαθύ το αποτύπωμά του στην τοπική μας κοινωνία. Έναν άνθρωπο που είτε υπηρέτησε τον τόπο του ως γιατρός, είτε ως πολιτικός, δίδαξε σε όλους εμάς την ετοιμότητα, την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα του χαρακτήρα, την ευθύτητα, την εργατικότητα, την αποτελεσματικότητα. Και αν σήμερα μετά από τόσα χρόνια μετά το θάνατό του πλημμύρισε η βραχιά, είναι γιατί πάρα πολύ απλά. Ο Νίκος ο Γιουτίκας ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο φίλου, συνεργάτη, δημάρχου. Φίλες και φίλοι, για πολλούς από εμάς ο Νίκος ο Γιουτίκας δεν ήταν απλά ο δήμαρχός μας ή ο γιατρός μας. Για πολλούς από εμάς ο Νίκος ο Γιουτίκας ήταν το στήριγμά μας. Ήταν ένα μέλος της οικογένειάς μας. Και είναι γεγονός ότι καθώς βρίσκομαι σήμερα εδώ στο χωριό μου, έρχονται στο μυαλό μου μνήμες εκείνης της περίοδου που λίγα μέτρα μακρύτερα από εδώ, στο σπίτι μας, ερχόταν ο Νίκος και περνούσαμε μέρες και νύχτες μαζί, κουβεντιάζοντας με τον πατέρα μου, οραματιζόμενοι μια πιο ωραία Θεσσαλονίκη, μια πιο ισχυρή Ελλάδα. Και μέσα από αυτά τα διδάγματα, φίλες και φίλοι, όλη η οικογένειά μου επηρεάστηκε θετικά. Γιατί πολύ απλά, αυτός ο άνθρωπος δεν σταματούσε πουθενά. Δεν υπήρχε για τον Νίκο, δεν γίνεται. Πάλευε όλα τα προβλήματα, με όλες τις δυνάμεις. Πρώτη του προτεραιότητα ήταν πάντα ο τόπος του και οι συνάνθρωποι του. Και όπου έβλεπε, όποτε έβλεπε τη δυστυχία, έσπευδε να βοηθήσει με αυταπάρνηση. Φίλες και φίλοι, σήμερα όλοι εμείς από εδώ, από τη βραχιά, το Δήμο Αξιού στην Κεντρική Μακεδονία, στέλνουμε ξεκάθαρα ένα μήνυμα ότι κάποιοι άνθρωποι ζούνε δίπλα μας ακόμη και όταν φυσικά έχουν φύγει. Και όλοι εμείς εδώ ξέρουμε ένα πράγμα, ότι τον Νίκο τον Γιουτίκα θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμούμε πάντα στην καθημερινότητά μας και στην πρακτική μας. Σας ευχαριστώ πολύ.